Φωνικέ παραλήψει, λάθη και αδιαφορία από πλευρά των αστυνομικών οδήγησαν στον θάνατο την άρχη Κυριακή στου Αγίου Αναργύρου. 24 ώρε μετά την δολοφονία, διαπιστώθηκε πω υπήρχε περιπολικό στο τμήμα που ενδεχομένω να έσωζε τη ζωή τη 28χρονη. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα μη ύπαρξη περιπολία στην περιοχή. Υπήρξε κανονικά περιπολία και μπορούσε να εξυπηρετήσει. Το ερώτημα και το δικό μα είναι άλλο. Το γιατί δεν κλείθηκε το περιπολικό να συνοδεύσει αυτή την κοπέλα στο σπίτι της. Η επισήμη θέση τη ελληνική αστυνομία για την ύπαρξη οχήματο καταρρύπτει το επιχείρημα των αστυνομικών που βρίσκονταν στο τμήμα πω δεν υπήρχε περιπολικό για να μεταφέρει στο σπίτι την 28χρονη. Υπήρχε περιπολικό. Για να σα πω και κάτι, θα μπορούσε να δεχτεί και δεύτερο περιπολικό από γειτονική περιοχή. Τα περιπολικά είναι κατανεμημένα σε περιοχέ ευθύνη. Σε κάθε Δήμο υπάρχει ένα περιπολικό, μπορεί να κινητοποιηθεί. Αν δεν μπορεί να κινητοποιηθεί σι, τώρα, δηλαδή το λεπτό που μιλάμε, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι μια συνεννόηση ότι ξέρει κάτι, σε 10 λεπτά θα είναι εδώ το περιπολικό. Μάλιστα, ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου τονίζει πω πρέπει να εξεταστεί αν τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα για τα οποία υποτίθεται πω έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί. Έχουν κατασταθεί συγκεκριμένα γραφεία, έχουν βγει συγκεκριμένα πρωτόκολλα και γι' αυτό είναι εξαιρετικά θλιβερό το ότι ενώ καταβάλουμε όλη αυτή τη σοβαρή προσπάθεια, Πολλοί μέσα στην αστυνομία, η πλειοψηφία αυτή, έχουμε και δυσάρεστε εξελίξει. Παράλληλα, την ώρα που η 28χρονη ζητούσε αστυνομική προστασία για να μεταβεί στο σπίτι τη, χωρί να τη δίνεται, δεκάδε αστυνομικοί βρίσκονταν στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Υπήρχαν και άντρε τη ομάδα Δίας στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, περιπολικό τη άμεση δράση που περιπολούσε, αλλά μέσα στο αστυνομικό τμήμα υπήρχε η υποδιοικητή του αστυνομικού τμήματο με την οδηγό τη που είχε εκείνη την, εκείνο το βράδυ τον ρόλο του επόπτη όλων των αστυνομικών τμήματων τη Δυτική Αττική. Τα ερωτήματα για του αστυνομικού που βρίσκονταν στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων είναι πολλά. Γιατί δεν μετέφεραν την 28χρονη στο σπίτι ενώ υπήρχε περιπολικό, γιατί η αξιωματικό υπηρεσία δεν κάλεσε εκείνη την άμεση δράση. Τι έκανε ο αστυνομικό σκοπό του τμήματο βλέποντα την δολοφονία. Αυτό ο φρουρό έχει και πειθαρχικό παρελθόν. Δεν ξέρω αν το πειθαρχικό παρελθόν συνδέεται με ε, με, δεν κάνει καλά τη δουλειά του ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό είναι περίεργο δίπλα στη φρουρά. Ερώτημα επίσης παραμένει γιατί εκτελούσε χρέη φρουρού αστυνομικό, ο οποίο είχε ποινικό παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο ειδικό φρουρό είχε καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε κύκλωμα πλαστών εγγράφων και δίνει τον παρόν κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ηλίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποπομπής του από το σώμα. Η νέα γυναικοκτονία και ο τρόπο που σημειώθηκε έχει προκαλέσει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση την επικοινωνιακό τρίκο προ την νομική του διάσταση. Τι ποινή έχει η ανθρωποκτονία, αισόβια. Έρχεται λοιπόν κάποιο και λέει να θεσμοθετηθεί στον ποινικό κώδικα επιβαρυντικά. Αυτοί που το λένε γνωρίζουν ότι τα ισόβια είναι η εσχάτη των ποινών στο δικαιικό μα σύστημα. Τι προτείνουν ακριβώ, θέλουν να επανέλθει η θανατική ποινή, προφανώ και όχι φαντάζομαι. Τα έχουμε λύσει αυτά δεκαετίε. Να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε ποινικά τον όρο γενικοκτονία, όπω βλέπουμε και εδώ άλλο ένα παράδειγμα μιας γυναικοκτονίας. Ε, η ενδοοικογενειακή η ενδο, η βία είναι ένα τεράστιο ζήτημα και έχουμε ζήτημα ασφάλειας στη χώρα μας. Ε, ασφάλειας ε, εννοείται όσον αφορά στην εγκληματικότητα σε πολλές περιοχές, όσον αφορά στην ενδοοικογενειακή βία, όσον αφορά στην πολιτική προστασία. Ήταν ο κύριο Μητσοτάκη που βγήκε με σημαία την τάξη και την ασφάλεια. Και ας. έχει αποτύχει, έχει πάρει μηδέν στον κύριο παντού. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος είναι μαζί μου τώρα. Νομίζω, Παναγιώτη, τα στοιχεία που συλλέχουμε πια ένα 24 ώρο μετά το τραγικό αυτό συμβάν μας εξοργίζουν ακόμη περισσότερο. οι χειρισμοί που έγιναν ήταν εραστεχνικοί, είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Πάμε πρώτα ε, από αυτή την αποκάλυψη που έκανε σήμερα η εκπρόσωπος της αστυνομίας να ξεκινήσουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι στο τμήμα υπήρχε περιπολικό, δηλαδή δεν χρειαζόταν να φωνάξουν από κάπου αλλού. Ναι, φαίνεται σε ότι η επόπτρια, ο αξιωματικό υπηρεσία, ο τηλεφωνητή άμεση δράση, αλλά και ο υποαπόταξη σκοπό, ο καθένα με το δικό του μερίδιο ευθύνη, από την απραξία και αδιαφορία του, ουσιαστικά έδωσε την ευκαιρία στον 39χρονο δράστη να σκοτώσει την Κυριακή. Πράγματι, είναι η επόπτρια. Έχει και αυτή έναν κομβικό ρόλο στο τι τραγικό συνέβη mm. στο τμήμα mm. Βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα, ε, ήταν ε, ουσιαστικά υποδικητή στο Αφγείων Αργύρων. Ήταν επόπτρια, είχε από κάτω το περιπολικό. Φαίνεται και στα βίντεο. Φ, ήταν από κάτω το περιπολικό. Υπήρχε η οδηγό τη προκειμένου να αντιμετακινήσει για να κάνει έλεγχο στα τμήματα τη Δυτική Αττική. Η ίδια, από ό,τι φαίνεται, δεν ασχολήθηκε με τον περιστατικό, παρότι ήταν σε γνώση τη και δεν προθυμοποιήθηκε είτε να μεταφέρει είτε να συναδευ, συνοδεύσει την 28χρονη προ το σπίτι τη. Έναν άλλο Συγγνώμη, μιλάμε για τη συνοδεία. Ε, περιπολικού, ε, ε, Μια κοπέλα που εκλυπαρεί για βοήθεια. Μιλάμε επίσης για απόσταση δύο λεπτών. Από το αστυνομικό τμήμα. Δεν ξέρω τώρα πώ θα είχαν κυλήσει τα πράγματα αν είχε διατεθεί αυτό το περιπολικό. Ε, μπορεί να έχει προλάβει η κοπέλα. Και εδώ είναι ο κομβικό ρόλο στην τραγωδία και τη αξιωματικού υπηρεσία, η οποία δεν κράτησε την Κυριακή στο τμήμα ε, για να ειδοποιήσει η ίδια την άμεση δράση, προκειμένου να τη συνοδεύσει στο σπίτι τη, αλλά αρκέστηκε στην προθυμία του θύματο να το κάνει και δεν έκανε καμία εκτίμηση κινδύνου ή απειλή, ενώ είχε αναφέρει όλο το παρελθόν του, ε, του δράστη. Από την τραγική Μάλιστα, που ακούσαμε με τον ε, τηλεφωνητή, αναδεικνύεται πόσο χρήσιμη θα ήταν να έχει επικοινωνήσει η ίδια με το αστυνομικό τμήμα. Καθώ η πολίτη, δηλαδή η Κυριακή που επικοινώνησε, mm. ακούσαμε ποια ήταν η συνομιλία, η απαράδεκτη συνομιλία που είχε ο τηλεφωνητή μαζί τη. Ουσιαστικά δηλαδή δεν διέθεσε ένα περιπολικό ή θα διέθετε σε επόμενο χρονικό διάστημα. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν είχε επικοινωνήσει η ίδια αξιωματικό τη υπηρεσία. Και είναι ενδεικτικό, Σιά, ότι σε δύο-τρία ιδια αξιωματικο υπηρεσιας και ειναι ενδεικτικο οτι σε δυο τρια λεπτα στο τμήμα βρέθηκαν Τρία περιπολικά και δύο μοτοσυκλέτε τη ομάδα Δία. Αφού Διατί... γνωστοποιήθηκε η δολοφονία τη κοπέλα. Ακριβώ. Η... Άρα και περιπολικό υπήρχε στο τμήμα και σε ακτίνα βολή υπήρχαν περιπολικά αφού έσπευσαν να εμφανιστούν στο σημείο. Βεβαίω. Του... Η, κυ... η Κυριακή επικοινωνεί 22 και 21 με το τηλεφωνικό κέντρο τη άμεση δράση. Η επικοινωνία τη διαρκεί 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Δηλαδή 21 και 23 πέφτει νεκρή ουσιαστικά στη, σκουπια... ναι. στη σκοπιά του αστυνομικού τμήματο. Και λίγο αργότερα και 5 και 26, δηλαδή 2 και 3 λεπτά, φτάνουν εκεί. Περιπολικό τη άμεση δάση, περιπολικό τη όπια. Ε, που σημαίνει ότι ήταν 2... δίπλα, κάπου δίπλα. Ακριβώ. Δύο, δύο μοτοσυκλέτε τη ομάδα Δία. Ακόμα και ένα περιπολικό τη τροχέα που είχε επιληθεί ναι. σε ένα τροχέο Τίποτα. σε κοντινό είναι σημείο. είναι τραγικό. Στο μεταξύ, αυτό ο διάλογο που είδε το φω τη δημοσιότητα τη κοπέλα με τον τηλεφωνητή, δεν αντέχεται. Δεν, πραγματικά δεν αντέχεται. Αυτό ο άνθρωπο ακούει και σημειώνει, λε και σημειώνει την παραγγελία σούπερ μάρκετ. Και είναι απαράδεκτη η αναφορά του, κυρία μου, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Είναι τρομακτική η απάντηση που δίνει στην Λες 28 χρονή Κυριακή. Λες και ζήτησε να, να, να την πάει σε μια φίλη τη. Ακριβώς, που ζητά απεγνωσμένα, όπως έλεγε και εσύ νωρίτερα, να έρθει κάποιο περιπολικό και μάλιστα όχι να τη μεταφέρει, να συνοδεύσει με το αυτοκίνητο του φίλου της. Αυτόν τον και... έτσι. Ε, κι όμω, ε, σιά όμω, κάθε περιπολικό τη ελληνική αστυνομία θα σου έλεγα ότι πράγματι είναι ταξί. Και τάξη για την ασφάλεια των ε, ε, πολιτών. Νέο 27χρονο τηλεφωνητή απομακρύνθηκε από το τηλεφωνικό κέντρο, απομακρύνθηκε από τη θέση του, είναι υπό έρευνα από την Ελλάδα για δικητικέ και ποινικέ ακυρώσει. Υποστήριξε μάλιστα στου ανωτέρου του ότι όσον αφορά το ότι το περιπολικό είναι τάξη, το είπε εν τη ρήμη ε, του λόγου. Ε, ο 48 χρονο σκοπό του αστυνομικού τμήματο λέει ότι δεν είχε καμία οπτική εικόνα, δεν κατάλαβε τίποτα παρά μόνο όταν άκουσε φωνέ. Τι ρόλο έπαιζε, δηλαδή. Δηλαδή, υποτίθεται ότι ο σκοπό υπάρχει για να παρακολουθεί τι γίνεται γύρω. Και αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο έχει και ποινικό παρελθόν, αυτό δηλαδή είναι τα άγραφα. Ε... Λέει, δεν είδα και δεν άκουσα τίποτα. Τι έκανε εκεί. Είναι υποαπόταξη. Ε, έχει βγει και, έχει βγει και η οριστική απόφαση του Αρίου Πάγου. Δηλαδή, εντό των επόμενων ημερών, μήνα, από ε, εκεί θα απομακρυνθεί γιατί συμμετείχε σε κύκλωμα διακίνηση μεταναστών. Ε, μια υπόθεση που είναι από το 2014. Είχε αθωωωθεί στο εφετείο, είχε, μάλλον είχε πάει στο εφετείο, είχε προφυλακιστεί, ξανά είχε αποφυλακιστεί και ξανά είχε μπει ε, πάλι στην ε, φυλακή. Πάντω δεν πήρε χαμπάρι. <σκυτή> δεν είχε οπτική εικόνα καμία λέει, αναφέρει, τουλάχιστον αυτό θα το δούμε από τις κάμερες ασφαλείας, όπως επίσης ότι αυτός απλά ε, άκουσε τις φωνές, είδε την ε, Κυριακή να πέφτει μπροστά στην Νέα Σκοπιά και απλά κλώτησε το μαχαίρι ναι. ε, του αυτό του Σε αυτό το τέταρτο πρόσωπο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών υπάρχει και ο διοικητή. Ο διοικητή ναι, του Αστυνομικού Τμήματο Αγίου Αναγίου αντικαταστάθηκε. Ήταν ε, εκεί την ε, ώρα Δεν ήταν εκεί. Σημειώνεται μάλιστα ότι yeah. ο αξιωματικό υπηρεσία δεν τον είχε ενημερώσει για την καταγγελία τη Νέα Κυριακή και τον ενημέρωσε μόνο όταν αυτή ήταν νεκρή ε, στη Σκοπιά του Τμήματο. Η ΕΔΕΠΟΤΕ τελειώνει. Ε, εξετάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι και από το Αστυνομικό Τμήμα και από το 100. Έχουν ληφθεί καταθέσει μέχρι την παραδοση. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η προανακριτική έρευνα. Το υλικό θα διαβαστεί στον εισαγγελέα και όπω προβλέπεται η διαδικασία, προφανώ όλοι αυτοί θα απολογηθούν στι δικαστικέ αρχέ. Από τι κάμερε του υλικό έχει βγει όλο, έχει εξεταστεί. Περιμένουμε νεότερα πότε. Είναι από τρόπο, είναι επτά κάμερε. Είναι από διαφορετικά καταστήματα και από το αστυνομικό τμήμα. Άρα είναι βέβαιο ότι υπάρχει αστυνομ... υλικό τώρα. Ε, λίγο από το αστυνομικό τμήμα, α πω, γιατί δεν λειτουργούν όλε οι κάμερε του αστυνομικού ε, τμήματο. Και είναι λίγο αποτρόπε, Ό,τι δείχνουν... προστίθεται στο ρεπορτάζ, ό,τι στοιχείο προστίθεται στο ρεπορτάζ το κάνει χειρότερο. Μα πραγματικά. δείχνουν την Κυριακή να κατεβαίνει από τα σκαλιά του και Οι δεν λειτουργούσαν. Τι λειτουργούσαν. Να, να, προχωρά, να προχωρά με τον φίλο τη, μιλώντα με τον αστυνομικό τη άμεση δράση, τον τηλεφωνητή, ε, και να προχωράει γύρω στα 20 μέτρα από το τμήμα, από τη Σκοπιά. Ξαφνικά βλέπει μπροστά τη τον 39χρονο δράστη, ακολουθεί συνομιλία που είδαμε, γυρνάει την πλάτη τη και γυρίζει προ το αστυνομικό τμήμα για να δεχτεί την επίθεση του δράση, ο οποίο την αρπάζει όπω αναφέρω χαρακτηριστικά και φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό από τη μέση και αρχίζει να κοαρφώνει το κουσινομάχερο στην πλάτη mm. τη, αλλά και το στα πλευρά. Το θέμα είναι, Παναγιώτη, για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα δημοσιογραφικά, γιατί εμεί αυτό μπορούμε να κάνουμε. Εδώ υπάρχει μια αλληλουχία λαθών, μια αλληλουχία κακών εκτιμήσεων. Δηλαδή, κανένα από του κρίκου, του ανθρώπινου κρίκου αυτή τη αλυσίδα δεν έκανε σωστή εκτίμηση. Κανένα. Μα καμία... στάθηκαν όλοι στην τυπολατρεία. Λέγανε για εσωτερικό κανονισμό ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιπολικό για uh, πολίτη. Πώ είναι δυνατόν όταν εκατοντάδε φορέ και χιλιάδε θα σου έλεγα, έχουμε δει ταυτότητα. να μεταφέρονται για, για ιατρική βοήθεια Πώς άνθρωποι από... και για κίνδυνο uh, πολιτών. Είναι απαράδεκτα τα όσα έχουν συμβεί. Κανένα δεν εκτίμησε ούτε τον κίνδυνο, ούτε αξιολόγησε το ποιόν του δράστη, ενδεχομένω λόγω τη νυφαλιότητα με την οποία του απευθυνόταν η άτυχη Κυριακή, γιατί δεν ήθελε ουσιαστικά να δείξει και τον δικό τη τρόμο και φόβο. Ήθελε απλά είχα τη βοήθεια τη να τη συνοδεύσουν της. απλά Λέβαια. στο σπίτι. Και να σου πω ότι θα ήταν πάρα πολύ τα πράγματα, απλά τα πράγματα αν ένα περιπολικό είχε φτάσει εκεί και περίμενε Κυριακή στο τμήμα. Γιατί είναι δύο λεπτά απόσταση στο σπίτι της. Θα πηγαίναν, θα ελέγχαν τη διαδρομή, το περιπολικό θα μπορούσε να έχει και μια περιγραφή σε του δράστη ναι, να τον έβλεπε. Δεν ξέρουμε τι θα έχει γίνει. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι αν είχε διατεθεί το περιπολικό, ίσως σήμερα να λέγαμε ότι η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε. Και σήμερα δυστυχώ δεν είμαστε σε θέση να πούμε αυτό. Λέμε ακριβώς το αντίθετο. Μετά από όλα αυτά, χθε το βράδυ υπήρξε μια καταγγελία για κακοποίηση μια γυναίκα στο Ήλιο. Και εκεί κινητοποίησαν άλλου επίπεδου, βέβαια. Ναι, ήταν ένα νέο περιστατικό ενδοικογενειακή βία, και αυτό σοβαρό ε, στο Ήλιο. Μια 43χρονη γυναίκα με φανή τραύματα και στο πρόσωπο και στο στόμα. Σωμά είχε μεταφερθεί στο γραφείο ενδοικογενειακή βία ε, Μενιδίου, που και κατέθεσε. Δεν επιθυμούσε γιατί τα τραύματα τη ήταν ε, ε, σοβαρά, μεν, αλλά όχι τόσο ε, σοβαρά. Ο 49χρο δάστη, μάλιστα, ε, κλίστη, στο σπίτι του για τουλάχιστον δύο ώρε. Επενέψαν οι διαπραγματευτέ, ήταν οι την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθη και οδηγήθηκε κατηγορούμενο για ενδοκογιακή βία, απειλή, αντίσταση και εξύβριση. σε ευχαριστούμε πολύ.